Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Και πάλι μαζί σας ζωντανά εδώ από το στούντιο του Word of God, σήμερα τρίτη, απόγευμα, επί το λόγο σου, η εκπομπή η οποία όπως ανέφερα είναι ζωντανή, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, μας αξιώνει μέσα από τα στούντιο του Word of God και κάθε τρίτη να φέρνουμε στις ακοές σας το λόγο του Θεού, τα μηνύματα τα οποία πιστεύουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτά τα οποία μας διαγύρει για να μιλήσουμε και να ευαγγελίσουμε καλή αγγελία, γιατί ο Λόγος του Θεού πραγματικά είναι μια καλή αγγελία σε ημέρες και ώρες τις οποίες είναι δύσκολες και πονηρές. Το Ευαγγέλιο και μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η καλή αγγελία, την οποία όταν ο άνθρωπος την αποδεχτεί και την ευάλει μέσα στην καρδιά του, το μόνο το οποίο περιμένει από αυτό είναι ένα αγαθό αποτέλεσμα το οποίο θα ενεργείται δια της δυνάμειος του Πνεύματος του Αγίου, διότι φανερό και γνωστό είναι ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστη. Είναι ο λόγο του Θεού. Ο, ο αψευδής λόγο του Θεού. Ο οποίο όταν έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, ο οποίο είναι ειλικρινή, έχει μόνο αγαθά αποτελέσματα. Και καλή καρποφορία. Ευχαριστούμε τον κύριο. Σήμερα λοιπόν, μέσα από το λόγο του Θεού, θα διαβάσουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι στο Κατά Ημαθαίο Ευαγγέλιο, στην, στο Κ κάπα σίγμα κεφάλαιο του καταμαθού Ευαγγελίου και από το 36 εδάφιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Προείπαμε ότι η εκπομπή μας είναι ζωντανή, σας παρακαλούμε και σας προτρέπουμε, εάν τυχόν κάποιο επιθυμεί αυτή την ώρα, μία και στο τέλος της εκπομπής μας θα έχουμε ζωντανά μια όμορφη προσευχή στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, από αιτήματα τα οποία στέλνετε εσείς μέσα από τη τηλεφωνική μας γραμμή ή μέσα από τα email της εκπομπής, αυτή την ώρα ζωντανά έτσι ώστε όλοι μαζί, ομοθυμωδών όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να φέρουμε οικεσίες, δεήσεις και προσευχές στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δύναται αγαπητοί μας φίλοι και φίλες και να απαντήσει και να δώσει καλή οδηγία και εκπλήρωση στα αιτήματα τα οποία εμείς φέρνουμε ενώπιόν Του με σεβασμό, με ευλάβεια και με φόβο, γιατί γνωρίζουμε ότι ο Θεός ημών είναι Θεός αληθινός ζών και ενεργών ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διαβάζουμε λοιπόν από την σελίδα 875 από τις γραφές του Νεόφη του Βάμβα και το ΚΣ κεφάλαιο του Καταμαθαίου Ευαγγελίου. 36 εδάφιο. Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς η ο λεγόμενο γεστημανή και λέγει προς τους μαθητάς «Καθίσατε αυτού όσου αϊπάγω και προσευχηθώ εκεί». Και παραλαβών τον Πέτρο και τους δύο Ιούς του Ζεβεδαίου ήρχισε να λυπείτε και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς «Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου, Μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού. Και προχωρήσει ο λίγων, έπεσε επί προσώπου αυτού προσευχόμενο και λέγον: Πάτερ μου, αν είναι δυνατό να παρέλθει από μου το ποτήριο τούτο πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ω εσύ. Και έρχεται προ του μαθητά και βρίσκει αυτού κοιμωμένου και λέγει προ τον Πέτρο: Ούτε δεν ειδινήθετε μία ώρα να αγρυπνήσετε με τεμού. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε το πνεύμα πρόθυμων, η δε σάρξ ασθενή. Και πάλι εκ Δευτέρου πήγε και προσευχήθη λέγον πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο να ποτήριο να παρέλθει από μου, χωρίς να πει ο αυτό γεννηθεί το, το θέλημά σου, ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι μια στιγμή η οποία κρίνεται πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια στιγμή όπου όλα τα περί του Ιησού, του ενσαρκωθέντος λόγου, λόγου βαίνουν προς το τέλος. Είναι μια κρίσιμη ώρα και μια κρίσιμη μάχη την οποία εντός ο θα, θα γίνει. Μετά από λίγο εξουσία θα έχει το σκότος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γιατί ο λόγος του Θεού μας βεβαιώνει και μας υποδεικνύει πώς πρέπει να είμαστε στην κρίσιμη ώρα. Πώς πρέπει να είμαστε την ώρα όπου τίνει να ολοκληρωθεί ένα σχέδιο, ένα έργο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι η ώρα που μετά από λίγο ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στο Σταυρό του Γολγοθά για να παιχτεί εκεί η τελευταία πράξη πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ο Άγιος, ο Αναμάρτητος, ο Αληθινός Θεός, ο Γιος του Θεού του Ζώντος, θα σταθεί, ευχαριστούμε τον Κύριο, για να εκπληρώσει όλο το σχέδιο του Θεού. Και είναι ανάγκη αγαπητοί φίλοι και φίλες να καταλάβουμε πόσο μεγάλη είναι η κρισιμότητα αυτής της ώρας. Και να δούμε πώς αυτή την κρίσιμη ώρα πολιτεύεται ο κύριο μα ο Ισού Χριστό, ο οποίο βρίσκεται στη Γεστημανή και λέγει προ του μαθητέ: Καθίσατε έω σου υπάγω να προσευχηθώ εκεί. Δείχνει λοιπόν τον τρόπο ο κύριο, γνωρίζοντα αυτή την κρίσιμη ώρα ότι δεν μπορεί να την περάσει παρά μόνο στην προσευχή, δηλαδή στην επικοινωνία με τον αληθινό Θεό, με τον πατέρα του. Δεν μπορεί άνθρωπε να περάσει τι κρίσιμε στιγμέ τη ζωή σου παρά μόνο όταν θα εμπιστευτείς όλη σου τη ζωή με δεήσεις και με προσευχές στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι στην κρίσιμη ώρα να σκεφτείς, δεν είναι στην κρίσιμη ώρα να στρέψεις τα μάτια σου δεξιά ή αριστερά, δεν είναι στην κρίσιμη ώρα να, να πάρεις συμβουλές, προτροπές και γνώμες από ανθρώπους όσο καλοί, όσο πνευματικοί, όσο και αν έχουν σχέση με τα, πράγματα του Θεού, πολύ περισσότερο να μην έχουν καθόλου σχέση, δεν είναι η ώρα, την κρίσιμη αυτή ώρα να διδαχτείς, παρά μόνο από το Πνεύμα του Θεού και αυτό στα γόνατα και στην προσευχή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ώρα λοιπόν προσευχής, στην κρίσιμη ώρα. Και δεν ξέρω ποια είναι η κρίσιμη ώρα η δικιά σου. Αν βρίσκεσαι σε κρίσιμη ώρα, αν έχει έλθει ποτέ σε κρίσιμη ώρα, αν πρόκειται να μπει σε μια κρίσιμη ώρα. Γνώριζε όμως αυτό στο όνομα του Χριστού, σε διαβεβαιώ, την κρίσιμη ώρα να την περάσεις στα γόνατα και στην προσευχή. Την δύσκολη περίπτωση να την περάσεις στα γόνατα και στην προσευχή, εξητώντα την παρουσία του αληθινού και ζωντανού Θεού, ο οποίος δύναται πραγματικά και θέλει, αυτή την η επιδημία του, να επικοινωνήσει μαζί σου, να σου μιλήσει, να σε κατευθύνει, να σε διδάξει. Να σε ενισχύσει, να σε παρηγορήσει. Αυτή είναι κρίσιμη ώρα και έτσι πρέπει να σταθείς δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μαζί του παραλαμβάνει τον Πέτρο και τους δύο γιους του Ζεβεδαίου και άρχισε να λυπάται και να αδειμονεί. Άρχισε να λυπάται και να αδειμονεί. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε γιατί μας γνωρίζει. Ξέρετε γιατί μπορεί να συμπάσχει. Ξέρετε γιατί αυτή την κρίσιμη ώρα την οποία εσύ περνάς μπορεί να σε αντιληφθεί και να σε, νιώσει συμπάσχοντα, γιατί και ο ίδιος πέρασε από το μονοπάτι αυτό της θλίψης, της αδημονίας, από αυτό το μονοπάτι της, της μοναξιάς, αυτό το μονοπάτι της δύσκολης ώρας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και καθώς έπαθε πειραστής, δύναται, δύναται ο Κύριος μας και μπορεί και θέλει να σε βοηθήσει εσένα που σήμερα πειράζεσαι. Εσένα που σήμερα δυσκολεύεσαι, εσένα που σήμερα αγαναχτείς, εσένα που σήμερα συμπάσχεις, εσύ, εσένα που σήμερα νιώθεις να έχει φύγει όλη η δύναμή σου μέσα από το σώμα σου και να έχουνε μείνει τα ξερά κόκαλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδημονεί λοιπόν και λυπάται αυτή, 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 αυτή την ώρα τη δύσκολη την οποία θα περιέλθει μετά από λίγο και περίληπος θα πει είναι η ψυχή μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εώ θανάτου. Μείνατε λοιπόν εδώ και αγρυπνήσατε μαζί μου. Αυτή τη δύσκολη ώρα λοιπόν που ο Κύριος μας θα δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη που το σχέδιο και το έργο του Θεού θα μπει μέσα σε μια καινούργια διαδρομή. Ζητάει τη βοήθεια των μαθητών του. Ζητάει βοήθεια από τους μαθητές του. Και πάλι μας διδάσκει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πάλι μας προτρέπει. Σε αυτή τη δύσκολη ώρα να ξέρεις δεν είσαι μόνος σου. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και θέλουν να συμπάσχουν μαζί σου στην προσευχή. Μάθε λοιπόν και εσύ να μοιράζεσαι δίνοντας την ευκαιρία να συμπάσχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα τους υπάρχει η αγάπη για σένα για το πρόβλημά σου. Αγαπητοί φίλοι και φίλε. αγαπητοί αδελφέ, αγαπητοί αδελφοί και αδελφέ, δεν είσαι μόνος σου. Υπάρχει ο λαός του Θεού Το γνωρίζεις, ζήτησε να αγρυπνήσει μαζί σου ο λαός του Θεού. Στις δεήσεις, στις συγκεσίες, ομοθυμωδών, μήνες στις προσευχές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στην κοινωνία μεταλλήλων, στη διδαχή των Αποστόλων, μείνε μέσα στο σώμα του Χριστού. Πρέπει να αντιληφθείς ότι αυτό είναι η σωτηρία σου, ότι από εκεί θα έρθει η βοήθειά σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο, μας, διδάσκει ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι λοιπόν, αφού έχοντας πάρει τους, τους μαθητές του κοντά και αφού τους έχει ζητήσει να αγρυπνήσουν μαζί του, τώρα προχωράει λίγο παρακάτω και πέφτει επί του προσώπου αυτού προσευχόμενος και λέγον «Πάτερ μου, αν είναι δυνατόν να σπαρέλθει από εμού το ποτήριο τούτο, πλην όχι όσο εγώ θέλω αλλά ως εσύ». Και ποιο είναι αυτό το ποτήριο. Λοιπόν νομίζετε ότι ο Κύριός μας, ο ζωντανό λόγος του Θεού, δεν εγνώριζε ότι το, η τελευταία πράξη θα πεζόταν πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Μήπω δεν εγνώριζε ότι αυτό ήταν φυγή αδύνατον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τότε ποια είναι αυτή η ώρα που λέει Κύριε αν είναι δυνατόν να παρέλθει. Μήπω λοιπόν, δεν γνώριζε ότι τώρα το σώμα του θα σκιστεί, το, το αίμα του θα παραδοθεί. Δόξα στο όνομα του Κύριου, το ξέρε. Αυτό το οποίο όμως δεν μπορεί να αντέξει αυτή τη στιγμή, αν μου επιτρέπετε ο λόγος αυτός, είναι ο χωρισμός από τον Πατέρα. Διότι ο Πατέρας και ο Υιός, ο Λόγος του Θεού, απαρχής ήταν πάντα ένα. Πάτερ μου, εσύ και εγώ εν είμεθα. Και εκείνη την ώρα θα αποστρέψει ο Πατέρας Θεός το πρόσωπό του. Από τον ιόν του. Για να δοθεί όμως το δικαίωμα της σωτηρίας σε όποιον επικαλεστεί το όνομα του Χριστού. Πόσο θαυμαστό είναι ο λόγος του Θεού. Πόσο όμορφο είναι το σχέδιο του, του παντοδύναμου. Πόσο ανάγκη επίκαιται στις μέρες μας να κατανοήσουμε αυτή τη θυσία Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι ο αμνός τον οποίο φέρνουν στην Παλαιάν Διαθήκη βάζοντας τα χέρια τους πάνω ο αμαρτωλός να σφαχτεί, να πεθάνει και να ραντιστεί με το αίμα του. Αλλά είναι μια θυσία αιώνια. Αυτή την ώρα να στέ, στέκεσαι κάτω από το θυσιαστήριο του Σταυρού. Αυτή την ώρα το αίμα του Ιησού Χριστού ως αμνού, ασπίλου και αμνόμου σε καθαρίζει από πάσα αμαρτία. Δέξω αυτή τη θυσία μέσα στην καρδιά σου. Πίστεψε στο λόγο του Θεού. Δοκίμασε τον ανεστημένο και ένδοξο κύριο. Πέρασε κάτω από το σταυρό του γολγοθά και είδε ότι και εσύ και για σέναν πλήρωσε το, το έδωσε το πολύτιμο του αίμα και πλήρωσε για τι πολλέ αμαρτίε σου. Και αποδέξου μόλι σου την καρδιά αυτό το οποίο ο Χριστό έκανε για να σωθεί, να ελευθερωθεί. Γιατί η ώρα είναι κρίσιμη Διότι τα χρόνια είναι τελευταία Γιατί η καιρή είναι έσχατη Και η σωτηρία του Ιησού Χριστού Δίνεται δωρεάν Σήμερα σε εσέναν Δέξου λοιπόν αυτή τη σωτηρία Τη δωρεάν σε εσέναν Μην αθυμείς τα λόγια του Κυρίου Μην σκληρίνεις την καρδιά σου Σε αυτόν τον απλό λόγο Τόσο εύκολο είναι Τόσο απλό είναι Είναι τόσο εύκολο και τόσο απλό Αρκεί να πιστέψεις ευχαριστούμε τον Κύριο, ότι αυτός ο οποίος σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και που πριν από λίγο, λίγες ημέρες τον ανέστησες και είπες Χριστός ανέστη ή και πριν έκλαψες για το θάνατό του, είναι ζωντανός, ανεστημένος και βρίσκεται εκ δεξιών του πατρός, έτοιμος να με σε σένα. Αν είναι ανεστημένος λοιπόν, αν είναι ζωντανός λοιπόν, αυτός ο οποίος δύναται να βοηθήσει δύναται να χορηγήσει πνοή, ζωή και τα πάντα σε σέναν. Γιατί δεν επικαλέσει το όνομά του. Γιατί δεν λες Κύριε σώσε με. Κύριε σώσε με και εμένα τον αμαρτωλό. Για να παραγραφούν οι αμαρτίες σου και να, 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 πάνε στα βάθη των θαλασσών. Έχω ανάγκη και εν ανάγκη επίκεται γιατί η ώρα είναι κρίσιμη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και στην κρίσιμη ώρα δυστυχώς ο άνθρωπος αντί να αποβλέπει την ενέργεια και στην παντοδυναμία του Θεού. Ενώ, να, ενώ, πρέπει να περιμένει την επόμενη πράξη, το σχέδιο του Θεού να ολοκληρωθεί μέσα στη ζωή του, αποκάμει, πέφτει. Λυπάτε, θλίβετε, καταθλίβετε και χάνετε τελικά μέσα στην απόγνωση και, μέσα και μακριά από την παρουσία του Θεού και την εύνοια του παντοδυνάμου. Ήθε ο Θεός να μας φυλάξει αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί αδελφοί να μας φυλάξει αυτή την κρίσιμη ώρα, όχι μόνο την προσωπική μας, αλλά και την κρίσιμη ώρα την οποία διάγει όλη η ανθρωπότητα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και να εννοήσουμε και να καταλάβουμε ότι το να μην αγρυπνήσουμε, το να μην, το να μην αποκοιμηθούμε, το να μην σπέμψουμε προς βοήθεια πανταχώθεν από αλλού. Αλλά να αγρυπνήσουμε. Αλλά να μείνουμε στη δέηση και στην προσευχή. Και να ζητήσουμε τη βοήθειά μας από αυτόν ο οποίος μπορεί να στείλει τη βοήθειά του ακαριέα σήμερα σε σέναν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι μαθητές δεν, το πέ, δεν, μπόρεσαν. Οι μαθητές δεν δυνηθήκανε να σταθούν μαζί του. Ο Κύριος μας γυρνάει και λέει δεν δι, δινήθητε μία ώρα να αγρυπνήσετε με τα μου, με τα μου. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το με πνεύμα πρόθυμο, ιδερ σάρξα στενή. Έτσι είναι αγαπητοί φίλοι και φίλες. Και πρέπει να το αποδεχτούμε και να καταλάβουμε ότι τελικά η μάχη, ευχαριστούμε τον Κύριο, η μάχη για να επικρατήσει η βασιλεία των ουρανών μέσα μας είναι μεταξύ της σάρκας και του πνεύματος. Διότι η βασιλεία του Θεού είναι εντό ημών και η μάχη για αυτή τη βασιλεία γίνεται μέσα σου πρωτίστως. Σε παρακαλώ σήμερα εμπιστέψου το λόγο του Θεού σαν λόγος Θεού καθώς είναι. Και αυτή την κρίσιμη ώρα την προσωπική σου αν, αν, αν βιώνεις αλλά και γενικότερα την κρίσιμη ώρα που περνάει όλη η ανθρωπότητα. Αγρύπνησε, προσευχόμενος, δεόμενος, στον τόπο τον οποίο έχει προσδιοριστεί η ευλογία από τον ουράνιο πατέρα και αυτός δεν είναι άλλος. Από τη συνάφρηση των Αγίων και πιστών ανθρώπων. Αυτών δηλαδή οι οποίοι ξεχωρίσανε από τον κόσμο και πιστέψανε, εμπιστευτήκανε δηλαδή μέσα στη ζωή τους το Λόγο του Θεού. Και αυτή δεν είναι άλλος από την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Σήμερα λοιπόν ζήτησε και ρώτα. Σήμερα λοιπόν επέστρεψε εκεί στον τόπο που, που προσδιορίσε ο Κύριος την ευλογία. Προσευχή σου και αγρύπνησε και μην ακούς άλλα ακούσματα, άλλες προτροπές, άλλες κατευθύνσεις οι οποίες συστήνουν άλλους θεούς, άλλο Ευαγγέλιο. Αλλά άκουσε το Λόγο του Θεού όπως κηρύτε, κηρύτεται α, απλός, αγνός και ανώθευτος δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βλέπετε και ο λαός Ισραήλ έχει σταθεί μέσα στην, α, στην κρίσιμη ώρα καθώς έχει βγει από τον, μέσα από την Αίγυπτο. Και έχει έρθει μέσα στην παρουσία του Θεού την οποία δεν την άντεξε. Και παρακάλεσε τον Μωυσή να πάει πάνω και να φέρει τι εντολέ του κυρίου πάνω από το όρο. Συνά, αλλά ο Μωυσή βράδυνε. Ο Μωυσής διαδικάστηκε με το Θεό, αλλά οι άνθρωποι που ήταν κάτω θεωρήσαν αυτό βραδύτητα. Δεν είναι βραδύτητα το ότι ο κύριο μα δεν έχει έρθει, αλλά περιμένει να μην απολεστεί κανένα, αλλά να έρθει στην επίγνωση τη αλήθεια και να σωθεί. Δεν θέλει να σε χάσει. Ο Μωυσή λοιπόν θεωρήσαν ότι βραδύνει και σπέψανε εκεί προς τον Ααρόν. Και εκείνη την κρίσιμη ώρα που ο λαός του Θεού θα έπρεπε να αγρυπνεί, να δέεται, να προσέχεται, να προσεύχεται και να προσέχει, να σπουδάζει, να μένει στο θέλημα του Θεού. Έτσι όπως ο Μωυσής εντέλεται σε αυτούς να περιμένουν να έρθει ο, ο, ο Μωυσής και να φέρει τις πλάκες. Τον νόμο, τον, τις εντολές του Κυρίου εκείνη την κρίσιμη ώρα ούτε αγρυπνήσανε, ούτε προσέξανε, αλλά ακολουθήσανε και στρέψανε πίσω και περπατήσανε πίσω από τις επιθυμίες των καρδιών τους. Και βρέθηκε βέβαια και ο άνθρωπος ο Αρών, ο οποίος στριμώχθηκε, ο οποίος βρέθηκε σε μια δεινή κατάσταση, σε μια δύσκολη θέση και έφτιαξε αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί αδελφοί, έναν άλλο Θεό, Σύστησε δηλαδή ένα άλλο Ευαγγέλιο, είπε δηλαδή ότι και η σωτηρία μπορεί να έρχεται και μέσα από αυτό το μοσχάρι, το οποίο σας έκβαλε μέσα από τη γη της Αιγύπτου. Αυτό προσκυνήσατε, αυτό λατρέψατε, ένα προϊόν από τα σκουλαρίκια, από τα ενότια και από τα χρυσαφικά τα οποία φορούσαν οι θυγατέρες της, της, του, του Ισραήλ. Και αφού το εγχάραξε λέει με έναν ε, εντέχνος, φάνηκε ένα μοσχάρι το οποίο τώρα είναι ικανό να, να οδηγήσει και να βοηθήσει. Και να αποστρέψει τελικά το λαό του Θεού μέσα από την αγρύπνια, μέσα από την προσμονή των εντολών του Θεού, μέσα από την προσοχή στο πώς να σταθούν άγιοι, καθαροί και ευλογημένοι, ξεχωρισμένοι από τα νόμιμα των εθνών, να βρεθούν εκείνη την κρίσιμη ώρα. Πού? Στο να παίζουνε, να χορεύουνε και να γλεντάνε. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Όμως η ώρα δεν είναι ούτε να παίξουμε, ούτε να γλεντήσουμε, ούτε να χορέψουμε, ούτε να ασχοληθούμε τελικά με την προσωπική μας προώθηση και να βρούμε μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Αυτό το οποίο είναι ωφέλιμο για τη σάρκα μας. Αλλά είναι η ώρα να προσευχηθούμε, να αγρυπνήσουμε και να σταθούμε μπροστά στο θέλημα του Θεού. Όταν ο Μωυσής θα κατέβει κάτω, θα πετάξει αγαναχτώντας τις πλάκες τις οποίες ο Θεός του έδωσε και θα σπάσουν. Γιατί ο λαός δεν ευρέθηκε στο θέλημα του Θεού, δεν αισθάνθηκε εκεί που τους έπρεπε αλλά κατρακύλησε, αλλά λοξοδρόμησε, αλλά στάθηκε όχι όπως ήθελε ο Θεός, αλλά νικημένος από τη σάρκα του, θανάτωσε τελικά, θα λέγαμε, αν μου επιτρέπετε αυτό, το πνεύμα του. Ευχαριστούμε όμως τον Κύριο, γιατί το έργο του Θεού δεν σταμάτησε, αλλά βρήκε τρόπο ο Θεός να δώσει εξέλιξη στο έργο του, να δώσει τη δυνατότητα στο λαό, όχι μόνο τον Ισραήλ, αλλά τώρα και σε όλα τα έθνη, να βρεθούν σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση. Πέρα από τους μαθητές, οι οποίοι και αυτοί νικηθήκανε. Αλλά μετά από λίγο, πλήρης πνεύματος Αγίου θα βρεθούν να εκτελούν το έργο και το σχέδιο του Θεού. Σήμερα λοιπόν αγαπητοί φίλοι και φίλες ζούμε σε αυτές τις δύσκολες ημέρες, ζούμε σε κρίσιμες ώρες και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας διδάσκει πως πρέπει να σταθούμε αυτές τις δύσκολες ώρες σήμερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο και λέει ο Λόγος του Θεού ας ενδέτουντας μη σα λανθάνει αγαπητοί ότι παρακυρίου μια ημέρα ενός χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο κύριο την υπόσχεση αυτού, ω την λέγονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί ει Μην θέλω να απολεστώσει την ΕΣ, αλλά πάντε να έρθω στη στη μετάνοια. Θέλει δε έλθει η μέρα του κυρίου ω κλέπτη σε νυχτή. ουρανοί, ευχαριστούμε τον κύριο, θέλουν παρέλθει με συρριχμό. Τα στοιχεία δε πειρακτούμενα, πειρακτούμε διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουν σι κατακαεί. Βλέπετε, δεν είμαστε μακριά από αυτό το οποίο μέλει να γίνει. Και το ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι ακόμα η παρουσία Του, δεν έχει έρθει μέρα της παρουσίας Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο, είναι γιατί μακροθυμεί για μας. Να έρθουμε στην επίγνωση της αλήθειας. Να εξητήσουμε το πρόσωπο του Χριστού. Να αγιαστούμε ψυχή, πνεύμα και σώμα. Για να βρεθούμε έτοιμοι. Έτοιμοι. Και να δυνηθούμε να εκφύγουμε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνουν πάνω στο πρόσωπο της γης. Από αυτή τη θλίψη, τη μεγάλη, την οποία δεν είδε ποτέ το πρόσωπο της ανθρωπότητας, όλο το πρόσωπο της γης. Αλλά θα βιώσει, ευχαριστούμε τον Κύριο, θα διβιώσει μετά από αυτή την θαυμαστή ημέρα, την οποία έχει ορίσει ο ίδιος ο πατέρας, του να έρθει να συνάξει τα πολίτημά του ευχαριστούμε τον Κύριο, και να εκβάλει πάντε τους μένοντας στο θέλημά του από αυτή την κρίσιμη ώρα, όπως τις ημέρες του Νόε, που ήρθε και έδωσε εντολή στο Νόε να κατασκευάσει την Κιβωτό για να βρεθεί στην παρουσία του θα λέγαμε, για να μείνει έξω από αυτή τη θλίψη την οποία θα συνέβαινε, ευχαριστούμε τον Κύριο, με τον κατακλυσμό όπως τις ημέρες του Λότ, που ο Κύριος ήρθε για να βγάλει από μέσα από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, τον Λότ και την οικογένειά του για να μην γίνει μέτοχος όλων όσων επρόκειται να συμβούνε μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα. Και σήμερα λοιπόν εντέλεται ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Εντολή Αγία προς το λαό του, αλλά και προς πάντες όσους θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού και να σταθούν άγιοι, καθαροί και ευλογημένοι στην παρουσία του Κυρίου. Εντέλεται λοιπόν το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο ότι εν ρηπεί οφθαλμού εν τη εσκάτη σάλπιγγι, ευχαριστούμε τον κύριο, ο κύριο μα έρθει για να παραλάβει στο μεσουράνιμα του Άγιου, αυτούς του οποίου δηλαδή στη ζωή του επιλέξανε να μην περπατήσουν μέσα στα νόμιμα των εθνών, αλλά καθαρίσαν τη ζωή του, καθαρίσανε την οικογένειά του. Τα σκεύη τους, ευχαριστούμε τον Κύριο, για να βρεθούν έτοιμοι άγρυπνοι και προσευχόμενοι μέτοχοι εκείνης της ημέρας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σπουδάσατε λοιπόν λέει ο Λόγος του Θεού. Αγαπητοί, ταύτα προσμένοντας σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπιλοι άμμομοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη και νομίζετε σωτηρία τη μακροθυμία του Κυρίου ημών καθώς και αγαπητός μας αδελφός Παύλος είπε ευχαριστούμε τον Κύριο. Σπουδάσατε λοιπόν να μείνετε άγρυπνοι, έτοιμοι άμμομοι, μέσα σε ένα, σε, μια, σε ένα λαό πονηρό, διεστραμμένο, σε μια εποχή κακή και πονηρή. Αλλά η μάχη είναι μεταξύ του πνεύματος και της σάρκας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σπουδάσατε λοιπόν για να, προ... να μπορέσετε αυτή την κρίσιμη ώρα, όχι μόνο την προσωπική κρίσιμη ώρα, αλλά και την κρίσιμη ώρα την οποία διέρχεται σε όλη την ανθρωπότητα, να βρεθείς έτοιμος, άσπυλος, άμμομος ενώπιον του Θεού με ειρήνη. Ευχαριστούμε τον Κύριο, περιμένοντας και σπέβδοντας σε αυτή την ευλογημένη ημέρα, την οποία το Πνεύμα του Θεού έχει ορίσει για σέναν, για μέναν, αλλά και όσους αγαπούνε και επικαλούνται το όνομα του Χριστού. Αγαπητέ φίλε και φίλε, φίλοι, αγαπητέ αδελφέ και αδελφοί, σήμερα αν ακούς τα λόγια του Θεού, μη σκληρίνεις την καρδιά σου, αλλά σπεύσε, σπεύσε στην παρουσία του Θεού, εξήτησε το θέλημα του Θεού στη ζωή σου. Πες Κύριε, όχι όπως εγώ, αλλά όπως εσύ θέλεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μάθε μέσα από την προσευχή να ακούς τη φωνή του Θεού, η οποία είναι έτοιμη για σένα ναι, να έρθει και να σου ψιθυρίσει ως ήχος λεπτού αέρος. Τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Σήμερα λοιπόν εάν έχεις έτοιμα για προσευχή. Σήμερα λοιπόν αν θέλεις να μοιραστείς μαζί μας αυτό το οποίο είναι η κρίσιμη ώρα και όλοι μαζί να σταθούμε με σέβας και με ευλάβεια, να προσευχηθούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό το έτοιμά σου. Μην διστάζεις ακόμα και τώρα. Στείλε ένα mail. Πάρε ένα τηλέφωνο στο στούντιο. Δώσε το έτοιμά σου και όλοι μαζί πραγματικά με ένα στόμα, με μία καρδιά θα φέρουμε τα αιτήματα αυτά ενώπιον του Πατέρα Θεού και εκείνος ο οποίος ξέρει πολύ καλύτερα τι βρίσκεται μέσα μας. Πολύ καλύτερα ποια είναι η θέση της καρδιάς μας. Θα δώσει, δώσει αγαθή, ετοιμασμένη από τον ουρανό για σένα σήμερα. Μην διστάζεις λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Δώσε μαζί, μαζί με εμά έναν αγώνα προσευχής για το δικό σου αίτημα και για όλα τα αίτηματα τα οποία θα ακουστούν σε λίγο. Και ήθε ο Θεός πραγματικά να σε ευλογήσει και να μας ευλογήσει όλους μας. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αμήν.